Τη λίστα με τι προτινόμενε μεταρρυθμίσει τη ελληνική κυβέρνηση παρέλαβαν οι Ευρωπαίοι Εταίροι και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με πηγή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διατυπώνει την άποψη ότι η λίστα είναι επαρκώ περιεκτική και θεωρείται σημείο εκκίνηση για επιτυχή κατάληξη. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Επιτροπή είναι ιδιαίτερω ικανοποιημένη από την ισχυρή δέσμευση τη ελληνική κυβέρνηση για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Σύμφωνα με ελληνικέ κυβερνητικέ πηγέ, στη λίστα δεν γίνεται καμία αναφορά στην εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, αλλά στη συμφωνία Τσίπρα για τι αναγκαίε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που έχει ανάγκη η χώρα. Σύμφωνα με τι ίδιε πηγέ, η λίστα περιλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο πυλώνα τη Θεσσαλονίκη που αφορά στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση, ρυθμίσει για τι ληξιπρόθεσμε οφειλέ στα κόκκινα δάνεια καθώ και το σταμάτημα πληστηριασμών πρώτη κατοικία, ρυθμίσει για πάταξη λαθρεμπορίου, ιδιαίτερα σε καύσιμα και καπνό, ανασυγκρότηση του δημοσίου τομέα με μείωση τη γραφειοκρατία, μεταρρυθμίσει στα εργασιακά. Στη λίστα δεν γίνεται αναφορά σε επαναπρόσληψη απολυμμένων στο δημόσιο, διότι, όπω ο αρμόδιο υπουργό έχει δηλώσει, αυτό θα ενταχθεί στι ήδη προγραμματισμένε προσλήψει που προβλέπονται από τον προπολογισμό. Σύμφωνα με τι κυβερνητικέ πηγέ, στι 12 θα συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο, ενώ αναμένεται να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία και η κοινοβουλευτική ομάδα. Μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο, θα γίνει προσπάθεια να υπάρξει σύγκληση και τη Κεντρική Επιτροπή.